κάτι συμβαίνει με μερικούς ανθρώπους, ειδικά με μερικούς ηθοποιούς, που είναι όχι απλώς δημοφιλείς, είναι και εξαιρετικά συμπαθείς. Και ο Αργύρης Αγγέλου είναι μια τέτοια περίπτωση. Οπό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό πώς γίνεται κάποιος εκτός από δημοφιλής, popular και τα λοιπά, να είναι και συμπαθής. Δηλαδή να αισθάνεται όλος ότι είσαι σαν συγγενής. Ότι μπορούμε να σου ανοίξουμε το σπίτι μας, να σας κεράσουμε ένα νερό, να σου δώσουμε τα κλειδιά, να σου πούμε πότιζε τις γλάστρες. Αυτό πώς γίνεται? Νομίζω ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιες δουλειές έχουν αγαπηθεί σαρωτικά. Mm-hmm. Δηλαδή το παραπέντε, οι σαββατογεννημένες είναι δουλειές που έχει αγαπήσει ο κόσμος, που έχουν κερδίσει έτσι μία θέση στην ιστορία της τηλεόρασης και αυτό μας κάνει πολύ οικείους και πολύ αγαπητούς. Ναι. Και εγώ το νιώθω στα μάτια των ανθρώπων που μιλάνε στον δρόμο. Δεν είναι όμως και η δική σου αύρα, μισώ αυτές τις λέξεις της τόσο, ό,τι να είναι αύρα, ό,τι να είναι λέξη. Δεν είναι και αυτό που εκπέμπεις εσύ, γιατί έχεις παίξει ποτέ τον κακό? Απείρες φορές. Αλήθεια? Ναι. Πάρα πολύ κακό. Λένε ότι είμαι καλός κακός. Άρα δεν είναι θέμα ρόλου. Τίμες λένε ότι είμαι καλός κακός. Δεν είναι θέμα ρόλου. Δεν είναι. Όχι, νομίζω ότι έχει να κάνει. Δηλαδή πραγματικά... και τον κακό να πες πάλι συμπαθήσεις. Θυμάμαι μια φορά κάναμε το συλλέκτη του Τζον Φόλους με την Ιωάννα την Πηλιχού και παίζω ένα δολοφόνο. Την είχα κλείσει, την ταλαιπωρούσα και στο τέλος πέθαινε κιόλας αυτή. Ναι. Και θυμάμαι στο τέλος την πρεμιέρα είχαμε κατέβει κάτω και μας περίμενε κόσμος και ήμουνα με την Ιωάννα και μου λέει μια θεατής, μου λέει συγχαρητήρια, τι γλυκούλης που είσαι. Και γίνεται η Ιωάννα έξαλλη. Τι λέτε, κυρία μου, άλλο έργο βλέπατε? Είναι αυτό. Δεν ξέρω πού γίνεται. Έχεις μια γλυκύτητα πάντως. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι το καινούριο project είναι η Αφροδίτη με τη Γούνα. David Ives. Τεράστια παράσταση. Μεγάλο έργο, μεγάλη παράσταση. Την περιοδεύουμε σε όλη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και φέτος αυτό ήταν το στοίχημά μας, να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και να έρθουμε κοντά σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα το χειμώνα να παρακολουθήσουν κάποια θεατρική παράσταση. Ναι. Ένα μεγάλο ταξίδι λοιπόν σε όλη την Ελλάδα. Και τώρα σε ένα διάλειμμα μικρό ήρθα εδώ να τα πούμε. Mm-hmm. Τώρα στις 21 Δεκεμβρίου πάμε στην Καστοριά, 22-23 είμαστε στη Θεσσαλονίκη και 27 Δεκεμβρίου κάνουμε ένα διάλειμμα για να κάνουμε και εμείς γιορτές, αλλά θα κάνουμε παραστάσεις στον Πειραιά, στο Θέατρο Αυλαία για 5 παραστάσεις και μετά θα συνεχίσουμε μέχρι τέλη Γενάρη την υπόλοιπη περιοδία. Mm-hmm. Να πω ότι η παράσταση είναι σκηνοθετημένη από έναν άνθρωπο που αγαπώ ιδιαίτερα, τη Ρέινα την Εσκενάζη, που οι περισσότεροι τη γνωρίζετε φυσικά από τις απίστευτες τηλεοπτικές δουλειές που έχει κάνει. Αλλά έχει απίστευτο ταλέντο και στο θέατρο. Και στη σκηνή, τη σκηνή τη μοιράζομαι με τη Βαρβάρα Λάρμου, μια εξαιρετική συνάδελφο. Α, δεν με λες και καλούλη. Δεν είσαι καλός στην παράσταση? Όχι πολύ. Όχι πολύ. Όχι, όχι. Διάβαζα ότι έχεις δηλώσει ότι αυτό που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι πλέον οι καλές συνθήκες, το καλό κλίμα σε μια δουλειά. Ναι. Και μου έκανε εντύπωση γιατί παραδοσιακά στο θέατρο ξέρουμε ότι πολλές φορές τα πράγματα είναι και ζόρικα. Ναι. Και επειδή φέτος νομίζω τώρα που θα μπει το 24 κλείνω 25 χρονάκια. 25 χρονάκια στη δουλειά, ασταμάτητα. Mm-hmm. Και από το παιδικό θέατρο φαντάζομαι. Και στο θέατρο κιόλας, δηλαδή όχι μόνο ότι... Έχεις ξεκινήσει από το παιδικό θέατρο όμως. Όχι. Ήταν κοπλιμένο. Είπες κάτι, ναι, έχω ξεκινήσει από τον βρεφικό θέατρο. Το είπα δύο φορές, λέω θα το πιάσει, δεν μπορεί. Ναι, 25 χρόνια λοιπόν. 25 λοιπόν. Περάσανε κάποια αρκετά χρόνια που κυνηγούσα τους ρόλους, αυτά, τις συνεργασίες που θα είναι συν για το βιογραφικό μου και αυτά. Φυσικά πάντα είναι πρόβλημα όλα αυτά. Αλλά πια έχω ανάγκη και αυτό. Και αυτό σημαίνει προφανώς ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν και θα έχω ζοριστεί και θα έχω καταπιεστεί και θέλω κάποια στιγμή τώρα πια στα 45 μου να περνάω καλά. Και ναι. Καλά μάλλον. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο να περνάμε όλα καλά. Δεν είναι εκδρομή η δουλειά mm-hmm. μας. Είναι πολύ δύσκολη και πολύ σκληρή αυτό δουλειά. Αυτό το περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Το περνάμε καλά και βγαίνουμε προς τα έξω. Ναι. Τυχαίνει και είναι ευλογία να συμβαίνει και τις εκτιμάμε ιδιαίτερα στις δουλειές που έχει συμβεί. Το καλά συνεπώς που λες, καταλαβαίνω ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνεται κολλητάρια. Το καλά είναι να πηγαίνουν όλα ρολόι. Mm-hmm. Και ο καθένας να κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο που μπορεί. Ωραία, θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση που γενικώς είναι κάτι που σκέφτομαι. Γιατί σε όλες τις δουλειές, φαντάζομαι περισσότερο στις δικές σας, γιατί και με το Me Too καταλάβαμε ότι δεν είναι μόνο η σεξουαλική κακοποίηση και όλα αυτά, είναι και οι κακοποιητικές συμπεριφορές. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι στις δουλειές που θέλουν να κάνουν δύσκολα τα πράγματα?
Καταρχάς πιστεύω ότι κανένας δεν το κάνει επίτηδες. Δεν το κάνουν επίτηδες γιατί είναι βασανιστικοί σαδιστές που θέλουν να πιέζουν. Ο σαδιστής δεν αναγνωρίζει ότι είναι σαδιστής. Okay. Δεν πιστεύω ότι το αναγνωρίζει. Okay. Επομένως δεν θεωρώ ότι έχει σκοπιμότητα αυτό από πίσω. Mm-hmm. Άρα ένας σκηνοθέτης που φωνάζει, που βρίζει, που κοπανιέται, δεν το καταλαβαίνει, λες εσύ πολλές φορές. Και δεν το καταλαβαίνει. Και επίσης, εγώ τουλάχιστον είμαι από μια γενιά που έχουμε γαλουχηθεί mm-hmm. ότι η δύσκολη συνεργασία είναι ένα πολύτιμο δισάκι που κουβαλάμε στις αποσκευές μας. Ναι. Και σε αυτό. Ισχύει αυτό, είναι μπουρδα. Είχαμε μάθει φυσικά όλα αυτά τα χρόνια να τα υπομένουμε αυτά. Και μάλιστα όταν έβγαινες νικητής από μια τέτοια εμπειρία, έλεγες πω, το κατάφερα αυτό. Έχω κάνει συνεργασία με τον Το χειρότερο που έχεις βιώσει, ποιο είναι? Σκηνή, πες μου. Σκηνή. Που έχει ζήσει, που ήταν κάποιος και σε πέδευε. Ευτυχώς είναι ελάχιστα τα παραδείγματα. Μπορεί να είναι 1-2 τα παραδείγματα. Νομίζω το χειρότερο ήταν με έναν σκηνοθέτη. Ευτυχώς ήταν σκηνοθέτης, δεν ήταν συνάδελφος για να πεις ότι θα περάσω και τη σεζόν μαζί του. Με έναν σκηνοθέτη ο οποίος ήταν αλλοπρόσαλος. Δηλαδή δεν ήξερες τι να περιμένεις. Σε σημείο που τον πήραν σηκωτό μετά. Δηλαδή, τον πήραν σηκωτό ενώ χτύπησε μόνος του, αυτοτραυματίστηκε από την τρέλα του. Τώρα το σκέφτομαι και γελάω, αλλά θυμάμαι ότι τότε είχα πάθει κρίση πανικού γιατί έλεγα Παναγία μου, τι θα γίνει, πώς θα πάει αυτό. Είσαι πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και το λες, και αυτό είναι πάρα πολύ συμπαθητικό. Λες ότι έχω νεύρωση στομάχου. Είχα. Σε καταλαβαίνω. Ναι. Ότι έχω περάσει κρίση πανικού. Ένα τόσο ευαίσθητο άτομο φτάνει ποτέ σε μια φάση ώστε να αφήσει όλα αυτά τα ψυχοσωματικά στην άκρη και να ζήσει χωρίς αυτά τα συμπτώματα? Με πολλή δουλειά φτάνει. Γιατί πια τολμώ να πω και χαίρομαι και είμαι υπερήφανος που το λέω στα 45 μου. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να, πώς να σου το πω, να υποτιμήσει, να υποβαθμίσει αυτό που έχω κατακτήσει 25 mm-hmm. χρόνια, γιατί 25 χρόνια δεν είναι αστείο. Σημαίνει ότι δεν είσαι ούτε περαστικός, ούτε αεριτζής, ούτε ευκαιριατζής, ούτε λατρεπιβάτης στο χώρο. Ναι. Σημαίνει ότι κάτι προφανώς έχεις κάνει καλά και έχεις μια διάρκεια 25 χρόνια mm-hmm. και συνεχίζεις να δουλεύεις. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την αυτοεκτίμηση. Για πολλά χρόνια λοιπόν επέτρεπα να τα παίρνω όλα προσωπικά και να λέω, ας πούμε, όπα, εγώ φταίω. Εγώ δεν ήμουν επαρκής, εγώ δεν ήμουν αρκετός. Και αυτό με έκανε να αγχώνομαι, να προσπαθώ περισσότερο σε σημείο άρρωστο. Ναι. Και εκεί έρχονται τα ψυχοσωματικά. Mm-hmm. Τώρα είναι πολύ δύσκολο κάποιος να μου το θίξει αυτό. Ναι. Και γι' αυτό και αντιδράει πια το σώμα μου. Δηλαδή, δεν μπορώ να το εξηγήσω, με το που συναντήσω άνθρωπο ο οποίος καταπατάει τα όρια μου. Ναι. Είμαι άνθρωπος γενικά που αγαπάω τα όρια πολύ. Ναι. Αντιδράω. Δεν θες πολύ να σε αγκαλιάζουν, να σε πειράζουν? Πάρα πολύ. Λατρεύω την αγκαλιά. Okay, τι δεν σ' αρέσει να σου κάνουν? Δεν μ' αρέσει να μην με σέβονται. Να σου φωνάζουν. Δεν μ' αρέσει να μου χρεώνουν πράγματα που δεν είναι στην πλάτη μου. Mm-hmm. Δεν μ' αρέσει να είναι αγενής. Mm. Γιατί μπορώ να γίνω πολύ περισσότερο αγενής. Δηλαδή πια γίνομαι καθρέφτης. Mm. Η αγένεια στο είναι... καλό και στο κακό. Η αγένεια είναι θέμα αγωγής από το σπίτι. Κυρίως. Α. Κυρίως. Δεν είναι κάτι που χρησιμοποιεί ο άλλος γιατί η αγένεια περνάει γενικώς. Όχι, όχι. Θεωρώ ότι είναι κυρίως από το... Είναι η ενσυναίσθηση η ευγένεια. Mm. Είσαι από μια οικογένεια με 4 αδέρφια. 5 στο σύνολο, ναι. Είδα μια φωτογραφία σας και μου αρέσετε πάρα πολύ. Ναι. Το να έχεις μια μεγάλη οικογένεια, τι σημαίνει? Ευλογία. Σημαίνει... Ναι. Ναι. Και η μαμά μου, άμα τη ρωτήσεις, ήμουνα το πέμπτο της... Κουράστηκε πάρα πολύ σε μένα. Ήμουν το μοναδικό παιδί που ήρθε στην Αθήνα να το γεννήσει. Κανονικά θα πρέπει να είναι παιχνιδάκι για τη μαμά σου το παιδί. Και όμως εμένα, επειδή ήταν 42 πια, κουράστηκε. Και η ίδια ήταν δίδυμη. Και ήλπιζε ότι κάποια στιγμή θα κάνει δίδυμα. Όταν λοιπόν σε μένα κόντεψε να πεθάνει η γυναίκα για να με γεννήσει, τη είπαν τέλος πάντων, κυρία Αγγέλου, συγχαρητήρια, αγοράκι. Και είπε ένα. Δεν έχετε άλλα παιδιά. Λέει, έχω άλλα 4. Λέει, αλλά δεν μπορώ να κάνω άλλα. Οπότε ήλπιζα να κάνω δίδυμα. Αγαπούσαν τα παιδιά πολύ οι γονείς μου. Ναι. Άρα είσαι υπέρ της μεγάλης οικογένειας. Δηλαδή έχεις ζήσει μια μεγάλη οικογένεια με ευτυχία, θα λέω. Μόνο. Ναι. Μόνο. Και ωραίες μνήμες από το μανάβικο του μπαμπά. Βέβαια, γιατί το μανάβικο ήταν το σχολείο της παιδικής μας ηλικίας. Ναι. Δηλαδή, το μανάβικο ήταν μια δοκιμασία που περάσαμε όλοι μας από πολύ μικρή. Ναι. Και για αρκετά χρόνια, δηλαδή ακόμα και όταν ήρθα Αθήνα, σπούδασα, δούλευα. Χριστούγεννα, Πάσχα που χρειαζόντουσαν χέρια, πάντα έπεφτε σύρμα, ελάτε εδώ να βοηθήσετε. Άρα ξέρεις να διαλέγεις καλά φρούτα. Ναι. Ναι. Τι άλλο σε έμαθε το μανάβικο? Με έμαθε να σέβομαι τη δουλειά. Με έμαθε ότι τίποτα δεν είναι εύκολο.
με έμαθε να λειτουργώ συλλογικά, ειδικά στις γιορτές που μαζευόμασταν όλοι. Άλλος θα έκανε 5 κιλά πατάτες, άλλος θα φτιάχνει ματσάκια άνηθο, άλλος θα καθόταν στο ταμείο, άλλος θα φόρτωνε τους πάγκους, άλλος θα ξεφόρτωνε πράγματα. Και όλο αυτό να συνυπάρχει αρμονικά και να είναι μια υγιής επιχείρηση που ο κόσμος να έρχεται και ξεκούραστα να ψωνίζει και να φεύγει προϊόντα άριστης ποιότητας. Με έμαθε απίστευτα πράγματα. Και επίσης με έμαθε ο μπαμπάς από μικρός, γιατί ο μπαμπάς δεν ήταν εκμεταλλευτής, που θα μπορούσε. Ναι, να κλέβει λίγο στο ζύγι. Όχι. Μας πλήρωνε όλους. Ναι. Μαζεύαμε το χαρτζιλίκι μας και όταν έφτασα να κατέβω Αθήνα για να σπουδάσω, είχα ένα πολύ γερό χαρτζιλίκι που είχα δουλέψει και με πλήρωνε στην τράπεζα για να περάσω τον πρώτο καιρό. Κανονικά σαν εργαζόμενο. Εντελώς. Πρέπει να σου πω επίσης ότι αν υπήρχε βραβείο καλύτερου παπουτσιού σε αυτήν την εκπομπή, φοράς το καλύτερο παπούτσι που έχει περάσει. Αλήθεια ποτέ. Λέτε, παιδιά, σας ευχαριστώ. Αν μπορούμε να έχουμε ένα κοντινό, έχει αστεράκια επάνω, έχει 1000 πράγματα. Όταν μια γυναίκα εκτιμάει το παπούτσι, δεν το υποτιμάς ποτέ. Ναι, γιατί κοιτάζουμε το παπούτσι πάρα πολύ. Κεφάλαιο Ρούλα Κορμιλά, είστε κολλητάρια. Είμαστε φίλοι, ναι. Τι πώς είναι η Ρούλα. Μπορεί να τη πει να έρθει εδώ να τη κάνω μια συνέντευξη, μπορεί να πει μια καλή κουφέντα, σε παρακαλώ. Αν μπορώ να μεσολαβήσω για κάτι τέτοιο, με μεγάλη μου χαρά. Πώς δεθήκατε, πώς γνωριστήκατε και τι είναι αυτό που σας κρατάει κολλημένους. Εντελώς τυχαία, πριν από αρκετά χρόνια, μέσω social media, γνωριζόμασταν κοινωνικά. Ναι. Από κάτι τότε γινόντουσαν τηλεμαραθώνοι, κάτι πρεμιέρες και κάτι τέτοια. Εντελώς κοινωνικά είχαμε πει ένα γεια, τι κάνεις και αυτά. Και έχω την αίσθηση ότι όταν είχε κάνει το Just the Two of Us στο Mega, mm-hmm. ήταν επιτροπή. Ναι. Νομίζω, ναι. Το είχα διαβάσει. Η παρουσίαση έκανε, ναι. Νομίζω επιτροπή ήταν. Ναι. Είχα διαβάσει κάπου ότι θα είναι και ότι επιστρέφει μετά από πολύ καιρό. Και θυμάμαι τότε, νομίζω στο Twitter, της είχα γράψει ένα μήνυμα ότι δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αν είναι αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ που θα επιστρέψετε. Ναι. Και μου απαντάει direct. Ναι. Και πιάσαμε μια συζήτηση και αυτή η συζήτηση κράτησε 2-3 μέρες. Και κάποια στιγμή μου λέει: θα χαρώ πολύ να γνωριστούμε επιτέλους και από κοντά, εννοώ προσωπικά. Και πήγα ένα βράδυ σπίτι της. Απόγευμα ήτανε, με ένα λουλουδικό έτσι αστείο. Και θυμάμαι ότι πήγα γύρω στις 5-6 ώρα το απόγευμα και έφυγα στις 7 η ώρα το πρωί. Και μιλάγαμε ασύστολα, ατέλειωτα. Και αυτό άρχισε να χτίζεται, να χτίζεται, να χτίζεται. Και πια έχω τη χαρά να είναι στη ζωή μου και να είμαι στη ζωή της αρκετά χρόνια. Η Ρούλα έχει ένα ταλέντο, όπως έχουν και περισσότεροι δικοί μου άνθρωποι, φίλοι μου, με τους φίλους μου. Δεν είμαι ποτέ αυτό που λέμε κάθε μέρα και συνέχεια μαζί. Ναι. Δηλαδή με την κολλητή μου, που είναι αδερφή μου, έχω ζήσει τα πάντα μαζί της, την Ολυμπίτσα, να είναι καλά, να μας ακούει. Φίλοι από παιδιά. Φίλοι από τη σχολή, αλλά η σχολή πια μετράει 28 χρόνια. Ναι. Είναι φίλοι. Μπορεί να τύχει 10 μέρες να μην μιλήσουμε. Μπορεί να τύχει ένα μήνα να μην μιλήσουμε. Να είμαι εγώ στα κλειστά μου, να είναι εκείνη στα κλειστά της. Αλλά όταν βρεθούμε, ξέρουμε ότι πάντα είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Όλοι μου οι φίλοι λοιπόν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Δεν παίρνει κανείς τίποτα προσωπικά. Και η Ρούλα είναι ένας από αυτούς. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό την έχει συμπεριλάβει στο ότι έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε. Γιατί και η ίδια είναι έτσι. Ναι. Και η ίδια έχει την ανάγκη να πάρει το χρόνο της. Και η ίδια μπορεί μια περίοδο να μην νιώθει καλά, να μην είναι στα κοινωνικά της. Ναι. Αλλά ξέρουμε ότι όταν έρθει η ώρα θα χτυπήσει ένα τηλέφωνο που θα πει στις 9 σπίτι, φαΐ. Είσαι εξωστρεφής ή εσωστρεφής τύπος. Πού. Γενικά. Γενικά στην παρέα μου είμαι εξωστρεφής. Ναι. Προς τα έξω νομίζω ότι είμαι αρκετά εξωστρεφής με μέτρο. Mm-hmm. Μέτρο. Έχω πολύ έντονη την αίσθηση του μέτρου. Μοιράζεις την ενέργειά σου καλά δηλαδή. Νομίζω. Mm-hmm. Και μου λένε γενικά ότι έχω μια καλή ενέργεια. Ναι. Τι είναι το μεγαλύτερο σου ελάττωμα? Είμαι ενοχικός. Δεν το έχω αποβάλει τελείως αυτό. Είμαι πάρα πολύ ενοχικός. Και στεναχωριέμαι πολύ όταν γίνομαι αγενής. Τελευταία φορά που χρειάστηκε να γίνεις αγενής? Ναι. Αναγκάστηκα να γίνω καθρέφτης μιας αγενού συμπεριφοράς. Και θυμώνω με τους ανθρώπους που με φέρνουν σε αυτό το στάδιο. Γιατί εγώ όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώ να καταλάβω τα ελαττώματά μου και να τα λιάνω. Ναι. Και κάνω τόση δουλειά. Μην έρχεσαι να μου το σκαλίσεις αυτό. Δηλαδή δεν σέβεσαι τη δουλειά μου. Ναι. Και με πας πίσω. Ξέρεις να τους το λες αυτό. Και με αναγκάσατε να γίνω αγενής, ενώ δεν θέλω καθόλου. Ναι. Έχεις και αυτό το ρόλο του καλού παιδιού που σε λένε πάντα. Όπα, ναι. Οπότε ο άλλος μένει με το που θα σηκώσει λίγο φωνή, που λίγο θα αλλάξει το βλέμμα. Ναι. Όπα, πού είναι το καλό παιδί? Δεν οφείλω να είμαι καλό παιδί με όλους. Ναι. Καλό παιδί με τα καλά παιδιά. Χρειάζεται στη δημόσια εικόνα σου να ακολουθείς κάποιους κανόνες, όχι απαραίτητος του καλού παιδιού, αλλά θέλω να πω ότι. Το θεωρώ αστείο και μόνο
που το ρωτάς αυτό. Sorry, κάνω αυτές τις ερωτήσεις. Δεν ξέρω τι εστί δημόσια εικόνα, δεν έχω ιδέα τι αίσθηση έχει. Τι εννοώ, πρόσεξε να δεις. Ότι λες, θα πάμε στο περίπτερο. Χτενίζεσαι λίγο. Ούτε για αστείο. Παντόφλα. Πραγματικά που με δεις πως πάω στο περίπτερο. Okay. Σαν να βάφω το σπίτι και να μου τελείωσε ο καφές και πάω να πάρω καφέ. Ειλικρινά, καλοκαίρι, ώρες-ώρες πάω στο περίπτερο όντως, επειδή με ξέρουν πια εκεί πέρα και δεν ντρέπομαι. Και καμιά φορά περνάω από κάνα καθρέφτη με καμιάς βιτρίνας και λέω, πού πας έτσι παιδί μου, ναι. Είσαι με τα καλά σου. Άρα έχει χύμα τύπος. Ναι, χύμα είναι. Θέλω να πω ότι δεν έχει περάσει έτσι γενικότερα χύμα. Στο κύτταρος ότι κάπως πρέπει να βρίσκομαι και να είμαι. Όχι, μ' αρέσει να περιποιούμε τον εαυτό μου, ναι. Αλλά δεν το κάνω στην καθημερινότητα. Ναι, έχεις πει ότι η τέχνη, πάντα για την τέχνη, είναι θέμα οι ανθρώπινες σχέσεις. Ποια ανθρώπινη σχέση είναι η δυσκολότερη? Υπάρχουν οι σχέσεις παιδιού, γονέα, υπάρχουν οι σχέσεις φίλων που λέγαμε προηγουμένως, υπάρχουν οι σχέσεις εραστών, υπάρχουν οι σχέσεις συνεργατών. Κοίτα, πιο αδιάβαστος απ' όλα είμαι στις διαπροσωπικές σχέσεις, στις ερωτικές σχέσεις. Ναι. Δηλαδή εκεί είμαι, που το έχω ακούσει και το έχω λατρέψει, είμαι πολύ ερασιτέχνης στα ερωτικά, ας πούμε. Ναι. Γιατί δεν έχω δεύτερο επίπεδο. Και αυτό που θέλω, αυτό που νιώθω, αυτό που δείχνω είναι... Είναι η αλήθεια μου. Ναι. Δεν έχω λειτουργήσει ποτέ στην προσωπική μου ζωή με τακτικές, να στείλω, να μην στείλω, να μην εκφράσω απόλυτα αυτό που νιώθω, αυτό που θέλω. Δεν είσαι πονηρός. Δεν ξέρω να το κάνω. Θα έπρεπε, το έχω πληρώσει αυτό. Θεωρούμε ξενέρωτος πολύ. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω να το κάνω. Οπότε νομίζω ότι θα επιλέξω αυτό το κομμάτι. Είμαι πιο ερασιτέχνης από όλους τους άλλους τομείς. Θα ήθελες. Στα άλλα, λίγο πολύ, ναι. Το βρίσκω. Ναι. Ναι. Θα ήθελες δηλαδή στις προσωπικές σου σχέσεις να έχεις αυτή την πονηριά του. Θα παίξω και λίγο με το θύμα μου. Όχι. Θα ήθελα να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο, ναι. Ο οποίος θα σκεφτόταν με τον ίδιο τρόπο. Είναι πιο απλό. Είναι δύσκολο αυτό. Είναι δυσεύρετο. Ναι. Ναι, νομίζω. Γιατί ο κόσμος φοβάται. Φοβάται να ακούσει ότι, ας πούμε, πιστεύει στο για πάντα. Που δεν έχει σημασία αν υπάρχει ή όχι, ναι, για πάντα. Ναι. Είναι για πάντα εκείνη τη στιγμή. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή νιώθω ότι θέλω να είναι για πάντα. Ναι. Σου λείπει το για πάντα? Πολύ. Πιστεύω σε έναν ιδανικό κόσμο στο για πάντα. Παρόλο που ξέρω ότι μάλλον είναι μούφα. Δεν είναι μούφα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν ερωτευμένοι άνθρωποι σχεδόν για πάντα. Πού είναι? Οι γονείς μου ήταν, ρε παιδί μου, για πάντα. Άρα να ορίστε, υπάρχουν. Που ξέρω, φαντάζομαι, γιατί ήμουν και μικρό παιδάκι, φαντάζομαι ότι έχουν κάνει απίστευτες θυσίες για αυτά τα 56 χρόνια που ζήσανε μαζί. Ναι. Απίστευτες. Και με παιδιά, όχι βέβαια. Με παιδιά, όχι αστεία. Ναι. Αλλά να, υπήρχε το για πάντα. Εγώ να σου ευχηθώ το για πάντα να είναι για πάντα γενικώς, να έχεις τα καλύτερα Χριστούγεννα και τις καλύτερες γιορτές της ζωής σου και να έχουν μόνο καλύτερες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή επιτυχία στην Αφροδίτη με τη Γούνα. Φοράει η Γούνα σε όλη την παράσταση? Μπαινοβγαίνει η Γούνα. Θα χαρώ πάρα πολύ αν καταφέρεις στον Πειραιά να έρθεις να μας δεις. Καλύτερη στιγμή της παράστασης, για να πούμε και λίγο περισσότερο για τη δουλειά σου. Καλύτερη στιγμή της παράστασης που απολαμβάνεις περισσότερο? Η αρχή, το τέλος, η μέση? Η μέση. Εκεί που έχεις μπει για τα καλά. Εκεί που έχουμε μπει στο ψητό κανονικά, ναι. Και αρχίζουν και γίνονται τα παιχνίδια και οι εναλλαγές των ισορροπιών αυτών των δύο χαρακτήρων πάνω στη σκηνή. Αυτή η μάχη που γίνεται. Τι θα δει κάποιος αν έρθει να σε δει? Σίγουρα κάτι άλλο από αυτό που περιμένει αν με γνωρίζει από την τηλεόραση. Άρα θα δει κάτι διαφορετικό, θα δει ένα έργο που... Θα δει έναν όριμο, ναι. Αργύρι, ναι. Στην όριμη εκδοχή του, σε ένα έργο που τολμάει υποκριτικά κάτι καινούριο, ένα μονοπάτι καινούριο, ναι. Και ένα έργο που σίγουρα μετά θα έχει την ανάγκη να πιει ένα κρασί και να το συζητήσει με την παρέα του. Αυτό είναι το καλύτερο, να έχεις να συζητήσει μετά την παράσταση. Αυτό θεωρώ ότι είναι μια πετυχημένη παράσταση, είτε σ' αρέσει είτε όχι. Ότι βγαίνεις και τη συζητάς. Ότι μετά έχεις την ανάγκη να το συζητήσεις και να πεις τι δεν κατάλαβα. Εσύ τι κατάλαβες που δεν το κατάλαβα εγώ. Ακόμα και αυτό το θεωρώ επιτυχία. Πράγματι, είναι οι πιο επιτυχημένες παραστάσεις. Λοιπόν. Αυτό ήταν για απόψε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αυτό ήταν το καλύτερο αργά. Γεια σας.